Την δική τους στέγη απέκτησαν από σήμερα 133 οικογένειες στα Τρίκαλα, ενώ μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα παραδοθούν και οι υπόλοιπες 25 κατοικίες. Έλαβε τέλος λοιπόν ένας γολγοθάς ετών για τους δικαιούχους, οι οποίοι είχαν κληρωθεί από το 2009, αλλά σπίτια δεν έβλεπαν. Παρέστησαν στην εκδήλωση ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Μιχαλάκης, ο Δήμαρχος Τρικαίων Χρήστος Λάπας, οι Αντιδήμαρχοι κ. Κολότσιος Σπανός και Μανώλης, η ηγεσία του Εργατικού Κέντρου με την πρόεδρο κυρία Κωνσταντινιά Δήμα, οι οποίοι εκδήλωσαν τη στήριξή τους στις οικογένειες και, όπως είπαν, ο καθένας από την πλευρά του θα κάνει ό,τι μπορεί για να επιληθούν μικροπροβλήματα που απομένουν και έχουν να κάνουν κυρίως με τον περιβάλλοντα χώρο. Επί της ουσίας τώρα, εντός των ημερών, αναμένεται να συνδεθεί ο οικισμός με το δίκτυο αποχέτευσης της πόλης, οπότε θα μπορούν πλέον να κατοικήσουν κανονικά οι δικαιούχοι. Είναι μια ευχάριστη μέρα για μας. Μετά από 3 χρόνια αγώνα, καταφέραμε τελικά να είμαστε στην είσοδο των σπιτιών μας. Σε λίγο θα πάρουμε τα κλειδιά και θα μπούμε μέσα. Υπάρχουν εκκρεμότητες, αυτό το βλέπετε. Ευελπιστούμε ότι με καλή θέληση από όλους τους φορείς, τους εμπλεκόμενους και τη βοήθεια τη δική μας, θα καταφέρουμε τελικά να τεθεί σε λειτουργία ο οικισμός άμεσα και χωρίς προβλήματα. Μετά από Γολγοθά, θα μπορούσα να πω. Ακριβώς 3 χρόνια πια κλείσαμε. Η μεγάλη ταλαιπωρία των δικαιούχων. Των όλων των εργαζομένων που δικαιούνται τα σπίτια στην Σωτήρα, φτάσαμε στο τέλος. Ο κόπος τελικά λύθηκε. Σήμερα δίδουν τα σπίτια, παραδίδουν τα κλειδιά τους. Αυτό που έχω να ευχηθώ σε όλους τους δικαιούχους να έχουν υγεία, να χαρούν αυτά τα σπίτια. Θέλω να πω και να τονίσω εδώ ότι το εργατικό κέντρο ήταν πάντα μπροστά στα προβλήματα. Προσπαθούσε να προβάλλει όλα τα προβλήματα, να στηρίξει, να ενημερώσει και επιτέλους φτάνουμε στο τέλος. Βέβαια, εδώ θέλω να τονίσω ότι ο Δήμος οφείλει ακόμα να διεκπεραιώσει κάποιες ακόμα δουλειές που δεν έχουν τελειώσει. Όπως είναι, όπως έχετε δει και εσείς, ο αύλιος χώρος που πρέπει να καθαρίσουν τα χορτάρια. Γύρω από τον οικισμό είναι και διάφοροι στάβλοι που είχαν πει ότι θα αποχωρήσουν για να είναι ο χώρος όπως πρέπει καθαρός. Και θεωρώ ότι ακόμα και οι εγκαταστάσεις με το ρεύμα και με το νερό εκκρεμούν. Οπότε οφείλει ο Δήμος να ξεμπερδέψει και όλο αυτό το κομμάτι για να επιτέλους να δουν άσπρη μέρα όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι. Καλωρίζικα στους και να ζήσουν, να τα χαρούν όπως καλύτερα μπορούν.